Coach, σημαντική νίκη απέναντι σε μια ομάδα που ναι μεν ακόμη χτίζεται, μπορώ να το πούμε, αλλά έβγαλε σήμερα καλή ενέργεια από όλες το παρκέ, σας δυσκόλεψε. Τι κρατάς εσύ πρώτα απ' όλα από το σημερινό παιχνίδι από την ομάδα σου? Σίγουρα το ΑΠΟΕΛ, όπου και αν παίζει, με όποιο ρόστερ και αν παίζει, είναι μεγάλη ομάδα. Ειδικά εδώ στην έδρα του είναι ακόμη μεγαλύτερο, πιο μεγάλο το δύσκολο το έργο μας. Από εκεί πέρα, στο δεύτερο ημίχρονο καταφέραμε να επιβάλλουμε το ρυθμό μας και εμείς χρειαζόμαστε χρόνο να δουλέψουμε μαζί. Το θετικό είναι η νίκη, κρατούμε την νίκη. Είναι σημαντικό να ξεκινήσουμε 2-2 με δύο μεγάλες ομάδες και προχωρούμε. Τι είναι το στοιχείο που θα ήθελες να δεις καλύτερα από την ομάδα σου στη συνέχεια που δεν είδες σήμερα? Να είμαστε πιο επιθετικοί, ειδικά στην άμυνα. Το κάναμε σήμερα κατά διαστήματα, περισσότερο στο δεύτερο δεκάλεπτο. Παραπάνω συγκέντρωση, γιατί κάναμε εύκολα το λάθος. Είχαμε σύνολο 17 και περισσότερο ομαδικότητα στην επίθεση, που πιστεύω ότι θα έρθει παιχνίδι με το παιχνίδι. Από το 1 μέχρι το 100, πόσο της 100 είναι η ΑΕΚ έτοιμη αυτή τη στιγμή? Καταλαβαίνετε ότι εντάξει, έχουμε 10 μέρες όλη η προπόνηση να κάνουμε μαζί. Είχαμε κάποιους τραυματισμούς κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Από 40 με 50% η ομάδα έχει πολλά περιθώρια βελτιώσεις και θα το δούμε στη συνέχεια. Ωραία, coach, και στη συνέχεια, έτσι πολύ γρήγορα πούμε για την ομάδα σας, τα επόμενα παιχνίδια πώς τα βλέπεις, έχοντας βγάλει δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια? Αυτό θα δώσει όθηση για την συνέχεια? Σίγουρα μας δίνει χρόνο, ηρεμία, να δουλέψουμε έτσι ώστε να παρουσιαστούμε ακόμη καλύτεροι. Δεν έχει εύκολο παιχνίδι στο πρωτάθλημα. Εμείς τα βλέπουμε παιχνίδι με παιχνίδι με την ίδια σοβαρότητα και έτσι θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Ωραία, coach, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Και εγώ σας ευχαριστώ. Νικόλας Παπαδόπουλος Αντώνη.